Είμαστε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στην προπόνηση της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια πέρασε από χίλια κύματα. Έφτασε μέχρι τη Β' Εθνική, δηλαδή την τρίτη τη τάξη κατηγορία. Πλέον έχει επιστρέψει και εκ δεξιών μου και εκ αριστερών μου έχω δύο από τους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας της ΑΕΚ. Ο Νόντος Παπαντονίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Γιάννης Αθηναίου. Καλησπέρα. Γιάννη, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω μετά που ήταν πιο πριν στην εβδομάδα. Εννοείται. Και θα έρθουμε σε σένα. Εσύ έχεις ξαναπαίξει στην ΑΕΚ πιο παλιά. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψε η προοπτική της Ένωσης το καλοκαίρι. Αν το σκέφτηκες πολύ για να πεις το ναι. Όχι, εντάξει, δεν σκέφτηκα πολύ να πω το ναι στην ΑΕΚ. Είδα μια καινούργια προσπάθεια. Μου δείξαν ότι με θέλουν και εύκολα ήρθαμε σε συμφωνία. Αν και άργησε η ομάδα να φτιαχτεί όπως και φαίνεται, ναι, με το ρόστρο ότι ολοκληρώνεται. Ακόμα δεν έχουμε σχηματίσει το ρόστρο, ακόμα μπορεί να υπάρξουν κάποιες προσθήκες. Εγώ πέρασα ξανά από την ΑΕΚ. Δεν έχει καμία σχέση η περασμένη μου πορεία με τη φετινή. Υπήρχαν πολλά προβλήματα παλιά. Πλέον υπάρχει μια καινούργια διοίκηση, ένας καινούργιος προπονητής και ένα ρόστερ το οποίο δείχνει ότι υπάρχει υγεία και μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό. Σένα, Γιάννη, τώρα. Ξεκίνησες τη χρονιά στην Τουρκία. Έπειτα από μια χρονιά πέρσι που ήταν καλύτερη στην καριέρα σου. Έκανες πολύ καλές εμφανίσεις στον Άρη, βρέθηκες στο Μιλάνο για την Αρμάνη. Αποκορύφωμα η συμμετοχή στην προετοιμασία της Εθνικής. Έρχεται η πρόταση της ΑΕΚ. Ποια είναι η αντίδρασή σου? Ήρθε σε μια στιγμή η οποία ήταν κατάλληλη για μένα, γιατί είχαν αρχίσει να υπάρχουν κάποια αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα, στην Τούρκικη. Και σκεφτόμουν πάρα πολύ το γεγονός της επιστροφής. Ακριβώς, της επιστροφής. Είδα, με προσέγγισε η ομάδα, μου μίλησε ο κύριος Αγγελόπουλος, είδα ότι υπάρχει όραμα και πάει να γίνει μια πολύ σοβαρή και νέα αρχή με αυτόν τον άνθρωπο και με τον coach Σάκοτα. Και από τη στιγμή που μου έδειξαν τόσο πολύ ότι με ήθελαν να γυρίσω στην ομάδα και να έχω πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν το σκέφτηκα καθόλου. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Η χρονιά ξεκινάει με πολλά προβλήματα, ξεκίνησε αργά η προετοιμασία. Έρχονται κάποια άσχημα αποτελέσματα. Πλέον η ομάδα δείχνει να έχει βρει το δρόμο της και με τις προσθήκες που έγιναν. Θέλω να ρωτήσω και τους δύο ποιο είναι το ταβάνι της φετινής ΑΕΚ. Έχουμε πει ότι δεν θέλουμε να θέτουμε μακρινούς στόχους. Θέλουμε να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έτσι κάνουμε, δουλεύουμε πάρα πολύ κάθε εβδομάδα. Το ρόστερ πλέον με τις προσθήκες τελευταία και του Πόπς και του Γιάννη και με την προσθήκη των Ίγκλης Δελινικάητης και με τον ελληνικό κορμό που υπάρχει Σάκοτα, Σαρικόπουλο, Κασελάκη και εμάς τους δύο, είναι σε ένα επίπεδο για να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Νόντας και το γεγονός ότι είναι μια τόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα αυτομάτως σου βάζει πίεση ώστε να πρωταγωνιστήσεις και να φτάσει όσο ψηλότερα γίνεται. Θέλω να μου μιλήσεις τώρα και λίγο για τον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι ότι έχεις ξαναπαίξει μπροστά από τον κόσμο. Έχουμε δει ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος στην προσπάθεια της Ένωσης. Παρόλο που αγωνίζεστε σε ένα γήπεδο που είναι αρκετά μεγάλο, γεμίζει. Πώς νιώθεις να μπαίνεις κάθε φορά που μπαίνεις στο γήπεδο? Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν είναι τρομερή. Το ότι δεν σταματά να τραγουδάνε, είτε κερδίζει είτε χάνει. Πιστεύω αυτό είναι μοναδικό και δεν συμβαίνει σε πολλά γήπεδα. Είναι η μοναδική μεγάλη ομάδα που έχει τόσο πολύ κόσμο, που πηγαίνει σε όλα τα αθλήματα, ανεξαιρέτου μπάσκετ, ποδόσφαιρο, handball, βόλεϊ, γυναικείο. Ακολουθούν την ομάδα πιστά γιατί είναι ΑΕΚ. Είναι μεγάλη ομάδα. Το δίνει και η ιστορία της. Και είναι ένα έξτρα κίνητρο για μας να παίζουμε με αυτόν τον κόσμο και να προσπαθούμε σε κάθε αγώνα να δίνουμε ακόμα πιο καλό αυτό, ώστε να τους δίνουμε χαρά, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα. Και σε κάθε καλό μετά από κάθε καλό αποτέλεσμα έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Σε κάνει καλύτερο παίχτη, ισχύει αυτό που λένε? Πραγματικά, εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα παίχτη, το να παίζει μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο κοινό. Όπως είπε και ο Νόντας, παιχνίδι με το παιχνίδι ο κόσμος έρχεται ακόμη περισσότερο στο γήπεδο και εμείς αυτό που θέλουμε από τη μεριά μας είναι να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο και να τον κάνουμε περισσότερο κάθε φορά. Μέσα από την παρουσία μας, την καλή παρουσία μας και τα θετικά αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για τον coach Σάκοτα. Είναι μια μεγάλη μορφή, ένα όνομα που έχει συνδέσει με την ιστορία της ΑΕΚ. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με ένα τόσο σπουδαίο coach? Η αξία του coach είναι αδιαμφισβήτητη.
Η ιστορία του και η εμπειρία του στο χώρο είναι πολύ μεγάλη και νομίζω το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε υπό τις οδηγίες του είναι πάρα πολύ σημαντικό και τιμητικό για μας. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο καθένας μας ξεχωριστά είναι να ακούει τις συμβουλές του και να προσπαθεί να κρατάει και να κάνει κτήμα του τα λόγια του. Είναι απαιτητικός ο coach. Κοίταξε, σίγουρα κιόλας επειδή είναι και της σέρβικης σχολής και της παλιάς σχολής είναι πολύ απαιτητικός, αλλά σωστά απαιτητικός. Θεωρώ ότι για να παίξει σωστό μπάσκετ πρέπει να υπάρχει κυρίως πειθαρχία. Mm-hmm. Αυτό το coach το χαρακτηρίζει. Η πορεία του τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται εμείς να μιλάμε πολύ για να μιλάμε για το coach. Και όπως είπε και ο Γιάννης, είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε σε αυτή τη φάση της καριέρας μας. Γιατί μπορεί να μας βοηθήσει, θα γίνουμε σίγουρα καλύτεροι και σαν παίχτες και σαν άνθρωποι. Πολλοί λένε ότι το πρωτάθλημα μας δεν είναι ανταγωνιστικό. Διότι υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεφύγει καλώς ή κακώς. Η ΑΕΚ έχει ένα πλάνο να πρωταγωνιστήσει ξανά. Πιστεύετε ότι μπορεί να τα καταφέρει? Το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό και αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα. Η κάθε ομάδα μπορεί να χάσει μέσα στο γήπεδό της και να κερδίσει εκτός έδρας. Όπως είδαμε, συνέβη και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ με την προσπάθεια που κάνει, και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να είμαστε και μέλη της τα επόμενα χρόνια, είναι ότι η ομάδα πρέπει να φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό. Έχουν ένα όραμα, όπως είπε και ο Γιάννης πριν. Ο coach θα φτιάξει μια βάση και θα χτίσουν κάτι πιστεύω πολύ καλό και θα πάνε να χτυπήσουν αυτό που αξίζει στην ΑΕΚ και να επανέλθει στη θέση που της αξίζει. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να μπει κάποια ομάδα ανάμεσα στους δύο αιώνες τα επόμενα χρόνια? Όλα ξεκινάνε καλώς ή κακώς από το θέμα το οικονομικό, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει και δεν θα μιλούσε κανείς για κάτι τέτοιο, ότι ακούγεται ότι η ΑΕΚ θα μπει σφήνα στους δύο μεγάλους και όλα αυτά, αν δεν υπήρχε ο κύριος Αγγελόπουλος, έτσι, κακά τα ψέματα. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό χρειάζεται μεθοδικότητα και σωστές βάσεις για να φτιαχτεί κάτι καινούριο και να στηριχθεί πάνω εκεί και να μείνει. Έτσι, γιατί μπορεί να φτιαχτεί κάτι και να είναι εφήμερο. Τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους ατομικούς σας στόχους. Εσύ, νόντας ένα παιδί που έχει παίξει στις εθνικές ομάδες, έχει διακρίσει με τις εθνικές ομάδες, πού πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις? Όλοι θέτουμε στόχους και κάνουμε όνειρα προσωπικά για τον εαυτό μας. Mm-hmm. Αλλά εάν δεν είσαι σε ένα σωστό σύνολο και να διακριθείς σωστά μέσα από την ομάδα, δεν πιστεύω ότι έχεις μέλλον να φτάσεις όσο ψηλά θα ονειρεύεσαι. Σίγουρα στόχος μου είναι να καθιερωθώ στην ΑΕΚ, να φτιάξουμε κάτι μεγάλο, γιατί ο κύριος Αγγελόπουλος και ο κύριος Σάκοτα, με το όραμα που έχουν και πιστεύω ότι θα βρουν το σωστό τρόπο ώστε να φτάσουμε εκεί που πρέπει και με συμμετοχή στην Ευρώπη κλπ. Mm-hmm. Εγώ θέλω να παίξουμε και στην Ευρώπη. Δεν έχω συμμετέχει ακόμα στην Ευρώπη mm-hmm. να παίζω δύο παιχνίδια τη βδομάδα. Και πιστεύω για κάθε αθλητή η μεγαλύτερη τιμή είναι να αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Εσύ για να τα κατάφερες, πέτυχες αρκετά πέρυσι. Έπαιξες στο εξωτερικό για πρώτη φορά την καταγραφή στην καριέρα σου. Ναι. Πού στοχεύεις τώρα? Αυτό που θέλω και αυτό που έχω ως αρχή μου είναι να βάζω μικρούς στόχους ώστε να μπορώ να τους επιτυγχάνω και σιγά σιγά να θέτω ακόμη μεγαλύτερους. Όπως είπαμε, εντάξει, σίγουρα το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια τόσο μεγάλη ομάδα και η καθιέρωση σε αυτή την ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και το γεγονός ότι, και το έχω ξαναπεί αυτό, το ότι βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα, θεωρώ το δύσκολο είναι το να μείνεις εκεί και να είσαι κάθε χρόνο μέλος αυτής της ομάδος και όχι το να φτάσεις κάποια μέρα, ας πούμε, και να πεις ότι πήρα μέρος σε μια προετοιμασία. Το πιο σημαντικό είναι το να είσαι κάθε χρόνο σε αυτή την προετοιμασία και αν καταφέρεις να είσαι και στην τελική δωδεκάδα ώστε να συμμετάσχεις στις διοργανώσεις ακριβώς. Θέλω κλείνοντας να πείτε και δύο λόγια για τον κόσμο της ΑΕΚ. Η υπόσχεσή μας είναι σε κάθε παιχνίδι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορούμε να κερδίζουμε και το κάνουμε και κάθε μέρα μέσα στο γήπεδο. Προσπαθούμε κάθε μέρα, δουλεύουμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δουλεύουμε σωστά και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Υγεία να έχουμε σαν ομάδα, να μην υπάρχουν τραυματισμοί και πιστεύω ότι στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε κάνει κάτι πάρα πολύ καλό φέτος. Αυτό που μένει από τη μεριά μας όταν ο κόσμος είναι στο πλευρό μας και μας συμπαραστέκεται είτε στα εντός είτε στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι να τον κάνουμε χαρούμενο και όχι μόνο από τα θετικά αποτελέσματα αλλά και από την παρουσία μας μέσα στο γήπεδο και από τη μαχητικότητά μας.